μελετή εγγενείων θα ξεκινήσει με αγιασμό που θα τελέσει η αυτού μακαριότητα ο αρχιεπισκόπου. Ευλόγησον δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιον αείμεθυμών κατά την συνεπία μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων. Αλλάτες αρτώνει κι εσύ εις εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάριν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας. Δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλισσα. Πρόσχομαι. Ευλόγησα, Κύριε, την γη σου. Σοφία. Γνωστή των επιστολή Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δέκνοντίτε, πιστό ο λόγο και περί του τον κουλομέ σε διαβεβαιούστε. Ή να φροντίζω συν καλών έργων προείσταστε. Υπεπιστευκόντε στο Θεό. Ταύτα εστίντε καλά και ωφέλιμα τη ανθρώπη. Μοράζονται συζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάχας νομικάς περίστασον η συγκάρα μου φελής και μάταιη αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν θεσίαν παρετούν ειδός ότι εξέστραπτε ο διούντος και αμαρτανιών αυτοκατάκριτος μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε κι σας αναγκαίας κρύας. Η να μειώσει να καρπεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Θεών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί εν την ιαλιστήσετε. Ισου δε νησχέτη, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό τον ανθρώπο. Ημί σεστέ το φως του κόσμου
που δύναται πόλεις κρύβινε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιλίχνων και τη θείαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπη πάση της αντιχεία. Ούτω λαψάτω το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊκόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου του Ιερού Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊκόμεν. Και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρχομαι τα πενθυναίη μη πλουσία δυθιαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρχομαι γενέστε ημί των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν ίσκαρ το θείον αυτού φωτισμόν πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Τίσου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο πλήνομε. Ιορδάνη Βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιά σας τα είδατε και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχιάνος σημαίνοντας τον της δουλειάς πρόσκαιμα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του είδατος του του μεταλήψεώς τε κεραντισμού και γενέστο ημίου Κύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Σίγαρ ή ο αγιασμός των ψυχών των σωμάτων ημών και συγκινδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε συν του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρος δωρούμενος και τόσον φυλάκτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου
βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων θυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε μας. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων θυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε μας. Όλων δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεότο και Παρθένε, αρουρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ον εν το όνοματί σου καταρχόμεθα σήμερα. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομαι και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονία του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόσποτα Αγίε ευλόγησον. Ο εν Ιορδάνηπο Ιωάννου βαπτιστήρε κατά δεξάμενος για την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης και Πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Αρχιεπίσκοπος καλείται να απευθύνει το χαιρετισμό. Θεοφιλέστατε, κύριε Πρέσβυρο. Κύριε Πρόεδρε της κρατικής έκθεσης, κυρίες και κύριοι, η χριστιανική παρουσία στην ίσο μας αποτυπώνεται μέσα από μια λαμπρά ιστορική πορεία πέραν των 2.000 χρόνων. Μέσα από αυτήν την πορεία η χριστιανική ζωή και μαρτυρία ανεπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν δίνοντάς μας σημαντικά δείγματα της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα λοιπόν από αυτά τα μνημεία, τα παλαιά μοναστήρια μας, τους ναούς, τις εκκλησίες μας, τα ιερά μας κοιμήλια, τις βυζαντινές εικόνες και γενικότερα μέσα από την όλη εκκλησιαστική ζωή αντικατοπτρίζεται ο εκκλησιαστικός πλούτος του νησού μας. Τούτων λοιπόν των πλούτων και τα μνημεία της θρησκευτικής μας κληρονομιάς, τα οποία αποτελούν
ένα τόσο σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, έρχεται να προβάλλει το νεοσυσταθέν γραφείο προσκυνηματικών περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου μέσα από την συμμετοχή του στην 4η έκθεση εσωτερικού τουρισμού που πραγματοποιείται στα πλαίσια της 37ης Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου. Είναι λοιπόν με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που εγκαινιάζομαι απόψε το περίπτερο προσκυνηματικών περιηγήσεων. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτές τις περιηγήσεις οι πιστοί μας, αλλά και οι προσκυνητές, ταξιδιώτες και λάτρεις της Βυζαντινής τέχνης, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα σημαντικά αυτά μνημεία της χριστιανικής παρουσίας και μαρτυρίας στον τόπο μας, τους τόπους όπου γεννήθηκαν, θαυματούργησαν, μαρτύρησαν, πέθαναν ή απλώς εμφανίστηκαν οι Άγιοι της νήσου μας. Αλλά και πέρα από την απλή γνωριμία με έναν τόπο, ένα τέτοιο ταξίδι υπόσχεται και κάτι πολυτιμότερο. Δίνει χρόνο στην αφορμή στον επισκέπτη για πνευματική αναζήτηση. Τούτο γιατί τα μνημεία μας, τα οποία καλούμαστε να γνωρίσουμε μέσα από τις προσκυνηματικές περιηγήσεις, όχι μόνο να αποτελούν έκφραση της βαθιάς αγάπης του λαού μας προς την Εκκλησία της πατροπαράδοτης πίστης του προς τον Θεό, αλλά και της ευσέβειάς του και της αφοσίωσής του προς την Ορθοδοξία μας, αλλά επίσης μαρτυρούν την μεγάλη συμβολή της Εκκλησίας μας στους αγώνες για την εθνικο-θρησκευτική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού στη γη των πατέρων. Εκφράζουμε όμως τη λύπη μας, γιατί εδώ και 38 συναπτά έτη ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς βρίσκεται υποκατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής και δεν είναι για μας προσβάσιμο. Ιστορικά προσκυνήματα, ιεροί ναοί και ιερές μονές που είναι συνυφασμένα με την χριστιανική παρουσία στην νήσο μας παρέμειναν ασυντήρητα στο έλεος του χρόνου με αποτέλεσμα να απειλούνται με καταστροφή, ενώ ανεκτήμητης αξίας θρησκευτική μας θησαυρή λαϊλατήθηκαν και πωλήθηκαν παράνομα στο εξωτερικό. Και οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι ότι ελληνικό και ό,τι χριστιανικό υπάρχει στο βορρά θέλουν την εξάλληψή του, θέλουν να το εξαφανίσουν ούτως ώστε να μην φαίνεται το πέρασμα από εκεί Ελλήνων χριστιανών. Με αυτές τις σκέψεις συγχαίρομαι θερμά το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαωρίας και αγαπητό εν Χριστώ αδελφόν κύριο Γρηγόριο, ο οποίος με ξεχωριστό ζήλο και υπέρμετρη αγάπη δημιούργησε και οργάνωσε τον Ιωσύστατο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Θερμά συγχαίρομαι ακόμη τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την αρχή κρατικών εκθέσεων για τη στενή συνεργασία τους, τους ακαδημαϊκούς συνεργάτες οι οποίοι τεκμηριώνουν επιστημονικά το υλικό που παρουσιάζεται και γενικότερα όλους όσοι με μεγάλο ενθουσιασμό εργάστηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του ωραίου περιπτέρου. Ευχόμαστε τέλος, όπως ο Κύριος στηρίζει αυτήν την ωραία προσπάθεια για προβολή των ιερών μας προσκυνημάτων και γενικότερα του θρησκευτικού μας κρούτου και όπως χαρίζει κάθε επιτυχία στον Ιωσύστατο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Καλές επιτυχίες σας. Ευχαριστώ.